Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicGR και φίλοι των Comics. Το βίντεο της Κυριακής, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο την πρόοδο των εργασιών για ένα πακέτο που είχα παραλάβει με τον τίτλο που λέει «Ποιος είναι ο κύριος Γιώργος», θυμάστε? Λοιπόν, ανοίξαμε ένα κόμικ το οποίο ψάχαμε να βρούμε τον ιδιοκτήτη του, τον πρώτερο. Να το λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αξίζει να δείτε εκείνο το βίντεο δύο Κυριακές πριν, το οποίο ήταν όλα αυτά τα κόμικ σε άσχημη κατάσταση. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο λοιπόν, που τελικά το τελείωσα. Λοιπόν, αξίζει να δείτε δύο βίντεο πριν, στο βίντεο που λέει «Ποιος είναι ο κύριος Γιώργος». Να το ποιος είναι ο κύριος Γιώργος εδώ πέρα, έτσι, που ήταν μικρός και είχε γράψει τα στοιχεία του. Μπας και στείλει να πάρει τις κάρτες του Mickey Club, αλλά τελικά δεν τις έστειλε και έμεινε εδώ πέρα. Και έτσι γνωρίζουμε ποιος είναι αυτός. Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο, το σήκωσε ο αδερφός του, αλλά άφησε το τηλέφωνό του. Του λέω να το επιστρέψω το κόμικ όπως είναι και τα λοιπά, δωρεάν και τα λοιπά. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Οπότε δεν πειράζει, κάποιος άλλος θα διαφερθεί, κύριε Γιώργο μου, αφού δεν το θες το κόμικ σου, σίγουρα. Κοιτάξτε τι ωραίο έγινε. Έτσι είχε το εξώφυλλο πίσω, έλειπε. Του το βάλαμε και όπως βλέπετε εδώ δεν φαίνεται και τίποτα απολύτως, ούτε ταινία εδώ πέρα. Ένα ωραίο γερό αρτιμελές τεύχος, ίσιο που ήταν τσαλακωμένο. Το θυμάστε εδώ, σχισμένο κτλ. Εντάξει, ευτυχώς τα κομμάτια δεν λείπαν, ήταν στη θέση τους και έγινε ένα ωραίο τεύχος το νούμερο 102. Του βάλαμε και το ωραίο σακουλάκι με τη χαρτονένια πλάτη. Μπαμ, και είναι σούπερ. Να, και το λογότυπο που έχω φτιάξει, επιδιορθωμένο από το MyComicGR, και κάποιος φίλος φαντάζομαι θα το υιοθετήσει να γλιτώσει από τη συμφορά που είχε. Λοιπόν, αυτό εδώ είπαμε και αυτό ωραίο. Το θυμάστε, το είχαμε δει, τα βάλουμε στην άκρη. Αυτό εδώ το χοντρός λιγόν σας είχα πει ότι είναι σπάνιο, ήταν και αυτό, το εξώφυλλο είχε αποκολληθεί και ήταν και κομμένο στη μέση. Όπως βλέπετε, έγινε ωραίο γερό και αυτό. Οπότε κύριε διευθυντά, ορίστε, να και η πλατούλα που μου το είχαν όλες σε σακουλάκι, δεν τζαλακώνεται τώρα. Ορίστε κύριε λοιπόν διευθυντά, τα κόμικ μου είχε στείλει και ήταν όλα παρτάλια, πάρε ωραίο πράγμα, έτσι γερά. Να και αυτό εδώ, το νούμερο 29, το Mickey Mouse, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε λοιπόν το βίντεο, σας είπα πάλι, δύο εβδομάδες πριν, να δείτε σε τι κατάσταση ήταν. Αυτό εδώ ήταν το εξώφυλλό του. Να, το έχω κολλήσει πίσω, κοιτάξτε, κρακ. Λοιπόν, ορίστε. Λοιπόν, το νούμερο 29 ήταν εξώφυλλο, αυτό έλειπε, αγαπητοί μου φίλοι, το πρώτο φύλλο. Όπως βλέπετε το έφτιαξα, έτσι, και αυτό και στο τελευταίο, ετούτο. Έλειπε, εντάξει. Λοιπόν, τα αποκατάστησα, έφτιαξα και το εξώφυλλο ωραίο, και τώρα ένα γερό αρτιμελές τεύχος το 29, έτσι, σε καλή κατάσταση, όσο γίνεται καλή, έτσι, γιατί είχε τις θωρές του, αλλά όπως βλέπετε, ορίστε, το παίρνω στα χέρια μου, κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από πολλά άλλα που κυκλοφορούν, που μπορεί να κυκλοφορούν ή μπορεί να έχουν άλλοι συλλέκτες, έτσι, παρόλο που, όπως σας είπα, να, η σελίδα αυτή είναι τεχνητή, αλλά οπωσδήποτε όμως δεν διαφέρει. Μπορεί κάποιος να το πάρει και να μην στα χέρια του το διαβάσει χωρίς να προσβάλλει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, την αισθητική του και την νοημοσύνη του. Ένα ωραίο τεύχος, το τεύχος 29. Αυτά στον κύριο διευθυντή θα στείλετε email, όποιος ενδιαφέρεται, όταν θα τα βάλει στο site, ή από τώρα όποιος θέλει να το κλείσει, στον κύριο διευθυντή, έτσι, email στον κύριο Κωστή. Λοιπόν, αυτά εδώ τα μπλεκ θα είδαμε. Λοιπόν, αυτά είναι τελειωμένα. Έτσι έχω... Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι τα καλά και ποια είναι τα με εξώφυλλο που τους έχω φτιάξει εγώ. Τόσο ωραία γίνανε. Κοιτάξτε, όλα ωραία και περιποιημένα. Είχαμε δει σε εκείνο το βίντεο λοιπόν επίσης, είχαμε δει μια αρμαθιά, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, ένα δέμα από μικρούς σερίφηδες, το οποίο αν θυμάστε, κοιτάξτε το βίντεο πάλι, ήταν εντελώς χάλια, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, τους έχω φτιάξει εδώ και τις πλατούλες καρτονένιες και ένα αναμνηστικό να είναι το πακέτο. Μπορεί και κάποιος να το πάρει έτσι όπως είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε λοιπόν πώς ήτανε και πώς γίνανε οι μικροί σερίφηδες, αγαπητοί μου φίλοι. Ορίστε. Ήτανε διαλυμένα, ορίστε τώρα, με τις ράχες τους γυρισμένες, πετσικαρισμένα κτλ. Ορίστε. Ωραία τευχάκια. Με την ηλικία τους μεν, αλλά τουλάχιστον σε αξιοπρεπέστατη κατάσταση. Να τα πάρει κανείς τα χέρια του, έτσι.
Ωραία, γερά. Έχουν ωραία τέχνη αυτά μέσα. Ας δούμε καμιά σκόρπια σελίδα. Κοιτάξτε εδώ πέρα. Μπορεί να ήταν λίγες, αγαπητοί μου φίλοι, οι σελίδες με τέχνη μέσα, αλλά ήταν ωραίες και εντυπωσιακές. Μερικές από αυτές ήταν πολύ ωραίες. Έτσι, να δούμε και αυτό εδώ. Είχε και λίγες σελίδες κόμιξ. Να ξέρετε, αγαπητοί φίλοι, εσείς οι μικρότεροι, ότι αυτά εδώ είναι τα αγαπημένα πολλών, έτσι, όπως και τα μπλεκ, αυτά εδώ, παιδιών την ηλικία μου που είναι 55-60 χρονών, είχαν περάσει με αυτά ωραία καλοκαίρια, ανεμελιάς, τότε αγαπητοί μου φίλοι η Ελλάδα ήταν διαφορετική από τώρα, εντάξει, όπως βλέπετε κάθε χρονιά και χειρότερα, έτσι, δηλαδή να μας δείχνανε κανένα έργο το μέλλον, θα είχαμε φρικάρει εμείς τότε που ήμασταν πιτσιρικάδες. Ορίστε, ωραία τέχνη εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν οι φίλοι αυτά εδώ τα συμπαθάνε και τα κυνηγάνε, γιατί κοιτάξτε εδώ, Ινδιάνοι και τα λοιπά, καουμπόιδες, εκείνες εποχές, κοιτάξτε εδώ, τέχνη. Εκείνη την εποχή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν πολύ της μόδας τα καουμπόικα, έτσι. Όπως λέμε τώρα, τότε η επιστημονική φαντασία δεν είχε εφευρεθεί ακόμα. Ήταν ελάχιστα έως, όχι ελάχιστα, ανύπαρκτα τα έργα στο σινεμά, ειδικά στο σινεμά. Στα κόμιξ ίσως υπήρχανε, είχαμε δει τα διαπλανητικά, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι, υπήρχανε τη δεκαετία του 60, αλλά στο σινεμά δεν υπήρχε τίποτα. Εμφανίστηκε ο πόλεμος των άστρων το 1977-78, τότε ξεκίνησε, έτσι. Και εκείνη την εποχή είχε έρθει και στην Ελλάδα ο πρώτος τίτλος Marvel, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί τότε, όπως σας είπα, οι σινεμάδες όλο παίζανε καουμπόικα, έτσι, ή, τι άλλο, αγαπητοί μου φίλοι, τι ή καράτε. Μάλιστα, αγαπητοί μου φίλοι, λοιπόν, εκείνη την εποχή έγινε της μόδας το καράτε και οι μαχητικές τέχνες, έτσι, κουνκ φου, καράτε. Παίζανε στους κινηματογράφους, να τα βάζω στη θέση του, να το δούμε πως θα το βάλω. Βλέπετε και που κόλλησε, το έχω ξεθυμάνει την κόλλα και δεν υπάρχει κίνδυνος. Ορίστε, τα βάλαμε λοιπόν μέσα, αγαπητοί μου φίλοι, το κλείνουμε και να το πακετάκι ωραίο, έτσι. Λοιπόν, καράτε και κουνφού εκείνες εποχές, αγαπητοί μου φίλοι, ήτανε της μόδας. Κάποιος φίλος λέει, δείξε καν αγαπημένο σου Marvel Comics. Ήταν πολλά, αγαπητοί μου φίλοι. Τα Marvel Comics ήταν εκείνη την εποχή, γιατί τώρα δεν είναι. Τα έχει πάρει Disney. Α, βλέπω δει, έχω αυτό το πρώτο τέχος και κοιτάξτε, χρειάζεται να το βλέπετε, έχει τσαλακωμένο εξώφυλλο. Ευκαιρία είναι, μιας και το βρήκα, κοιτάξτε, να το ισχυώσω. Λοιπόν, τα έβγαλα λοιπόν. Εκείνη την εποχή λοιπόν, μάγκες, αγαπητοί φίλοι, ήτανε το καράτε. Και εδώ πέρα λοιπόν ο Howard Duck, αυτός ο σατυρικός τίτλος της Marvel τότε, από τη δεκαετία του 70, να το είναι τότε το 1976, ήταν της μόδας λοιπόν, και σατυρίζει τον Master Kung Fu. Αυτός ήταν ο τίτλος στα ελληνικά, αγαπητοί μου φίλοι. Στα αγγλικά ήταν φυσικά Master of Kung Fu, έτσι. Ο Chang Xi, αυτός που τώρα βλέπετε εσείς οι μικρότεροι φίλοι της Marvel, τι περιμένετε και είδατε ή θα δείτε την ταινία την καινούργια. Λοιπόν, καμιά σχέση λοιπόν η καινούργια ταινία. Εγώ είδα μόνο το τρέιλερ, οπότε δεν υπάρχουν spoilers, όπως λένε και οι Αμερικάνοι. Δεν θα στη χαλάσω, δεν την έχω δει. Έχω δει μόνο το τρέιλερ. Λοιπόν, μάπα το καρπούζι και εκεί. Καταρχήν ο ηθοποιός είναι εντελώς απαράδεκτος και άσχετος, έτσι, με την υπόθεση και με το κόμικ, έτσι. Είναι ένας λεπτός, νευρώδης και μειώδης Ασιάτης στο Master Kung Fu, στο Master of Kung Fu, ο Chang Xi, με μια πράος στους τρόπους, εκτός όταν παλεύει, έτσι. Και ως εκεί, στην ταινία, αγαπητοί μου φίλοι, είναι καλοζωισμένος και παχουλός, αν είναι δυνατόν. Και με κοντό κούρεμα, λες και είναι υπάλληλος γραφείου
σε πολιτικό γραφείο στην Κίνα. Αλλά δεν με εκπλήσει, αγαπητοί μου φίλοι. Όχι, δεν με εκπλήσει. Βλέπουμε εδώ πέρα εξώφυλλα από τον τίτλο αυτό, του Howard Duck, επειδή είχε βγει και στα ελληνικά, αγαπητοί μου φίλοι, αυτός ο τίτλος που βλέπετε, αυτά εδώ τα εξώφυλλα, και είναι πολύ αγαπημένα στα παιδιά της ηλικίας μου, γιατί τότε είχαν βγει και στα ελληνικά, έτσι. Αυτό εδώ το είχα στείλει σε έναν για ανταλλαγή, περισσότερο γιατί ήθελα να πάρω έτσι, να κάνουμε πλάκα με ένα φίλο έτσι, δηλαδή να φανεί ότι κάτι του δίνω και μου δίνει, που δεν τον ήξερα και νόμιζα ότι τον κορόιδεψα, γιατί του έδωσα αυτό εδώ και επειδή δεν του άρεσε, περίμενε, είχε μείνει στα Disney, ήταν μικρός. Πολύ ευχαρίστω, στείλ το μου πίσω, να σου στείλω το Disney σου φίλε, αν με ακούς. Ακούς, εσύ. Ένα μικρό παιδί από το οποίο φυσικά έχει μεγαλώσει, έτσι. Λοιπόν, τι ωραίο αυτό το τεύχος. Κοιτάξτε εδώ πέρα με τέχνη από τον Τζιν, έτσι, που είναι αυτός, νάτος. Αυτός και γαμώ τους καλλιτέχνες, αγαπητοί μου φίλοι, ο Τζιν Κόλαν, έτσι, ή Κολάν, δεν ξέρω πώς μπορεί να τον λένε, Ευγένιος από τον Τζιν. Λοιπόν, τρελό και παράξενο αυτό το κόμικ, έτσι, πολύ προχωρημένο. Ακόμα και για τις μέρες μας είναι ασυνάρτητο. Η Marvel τότε ήταν πολύ μπροστά, έτσι. Λοιπόν, Master Kung Fu λοιπόν, στις μέρες μας και καμιά σχέση, άλλη μία εντελώς ίδιο με τη μαύρη χείρα, κάποιος πολύ κακός φαντάζομαι θα είναι, με μούρλια και που σχεδιάζει να κατακτήσει τον κόσμο και εκείνος είναι ο καλός και εφέ, πηδήματα στον αέρα και χορογραφίες και εφέ. Εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι, ήταν φημισμένος. Ψάχτε και κάντε εσείς που με ακούτε, αν έχετε όρεξη, κάντε έρευνα και βρείτε, γράψτε Enter the Dragon Bruce Lee, αγαπητοί μου φίλοι, να δείτε τι ήταν τότε της μόδας. Και από αυτό εδώ τον τίτλο λοιπόν πήρανε η Marvel και έβγαλε δοκιμαστικά τον Shang-Chi, έτσι, σε έναν τίτλο της Marvel. Και μετά είδε ότι είχε επιτυχία και φτιάξε το δικό του κόμικ εκείνη την εποχή λοιπόν, έτσι. Enter the Dragon, Bruce Lee, γράφτε το και δείτε, έχει και ωραία μουσική, να δείτε πως ήταν τότε, έτσι, θα δείτε το τρέιλερ στην αρχή, την εισαγωγή της ταινίας και δείτε και σκηνές από μέσα για να καταλάβετε πως ήταν τα πράγματα και καμιά σχέση λοιπόν αυτά εδώ τώρα, άλλη μια ταινία της Marvel, εδώ τι σας δείχνω τώρα, βλέπαμε πριν, αγαπητοί μου φίλοι, αυτά εδώ, Ινδιάνοι και Καουμπόιδες, άλλο τίτλος της DC που τώρα δεν υπάρχουν, αυτά εδώ σε καμιά περίπτωση και καμιά κουλτούρα, ούτε οι νεαροί. Κοιτάξτε εδώ πέρα ωραία εξώφυλλα, έχει ένα ωραίο εδώ πέρα εξώφυλλο που μου αρέσει, να το βρούμε μονάχα, να, ο Αβραάμ Λίνκον βάζει χέρι μαζί με αυτόν εδώ, το οποίο ήταν ο Scalp Hunter, έτσι, ο κυνηγός των Scalp, τότε οι Ινδιάνοι γδέρναν τα κρανία των νικημένων εχθρών τους, έτσι, η ταινία εδώ Superman εκείνη την εποχή, ήταν άλλες εποχές, αγαπητοί φίλοι, γι' αυτό αναφέρομαι συχνά σε αυτές, τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι εποχές για τους φίλους των κόμιξ, έτσι, τώρα δεν αδειάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, κοιτάξτε, διαφημίζει την ταινία του Superman εκείνη την εποχή του 1979, έτσι, λοιπόν, φανταστείτε πόσο παλιά είναι αυτά και τώρα δεν υπάρχουν ούτε σαν διασκέδαση, ούτε σαν κουλτούρα, έτσι, Ινδιάνοι και Καουμπόιδες, αν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν αυτά πλέον, έτσι, δεν ενδιαφέρονται τα νεολαία, ούτε οι μεγάλοι, τίποτα. Ακόμα και η επιστημονική φαντασία που τώρα βγάζουν, χαλάσανε τον πόλεμο των άστρων, τα πήρε όλα η Disney, αγαπητοί μου φίλοι, αυτή η εταιρεία που καμιά σχέση δεν έχει με την Disney την παλιά, θα τη δούμε εδώ τώρα, καμιά σχέση, κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί εκεί πέρα, ο Disney έχει πεθάνει, μόνο το όνομα είναι ίδιο. Όλα τα άλλα είναι δικά τους αλλοπρόσαλα, αγαπητοί μου φίλοι, και βάζουν και κάνουν ό,τι θέλουν και λένε ό,τι θέλουν. Και γι' αυτό σας λέω λοιπόν και η ταινία αυτή, Master of Kung Fu, η τελευταία, μόνο το όνομα έχει ίδιο. Εδώ βλέπουμε το πακέτο με τα αμερικάνικα Disney που είχαμε δει στο τελευταίο που σας είπα ότι εδώ έγινε χαμός. Εγώ το ήξερα ότι οπωσδήποτε αυτό θα πουληθεί το πακέτο έτσι όπως είναι, ολόκληρο, γιατί είναι σε πολύ καλή τιμή. Και κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι εσείς, κάποιος φίλος ήδη το έχει αγοράσει, έτσι, ορίστε πώς τα έφτιαξα. Αγαπητέ φίλε, κύριε Διευθυντά, αν το δώσει το πακέτο αυτό. Λοιπόν, έφτιαξα και χαρτονένες πλάτες, να είναι ωραίο και προστατευμένο. Κοιτάξτε εδώ πέρα που ίσιοσα, βλέπετε,
τις ράχες τους που ήταν γυρισμένες και έγινε, κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ ωραίο πακέτο γερό αρτιμελές. Και εσείς οι φίλοι που σας είπα που κοιτάτε και βλέπετε ότι το Mickey Mouse 1 του Τερζόπουλου είναι πολύ σπάνιο, αυτά εδώ που βλέπω εδώ στα χέρια μου είναι πιο παλιά ακόμα. Είναι πιο παλιά και αυθεντικά, αμερικάνικα, έτσι. Και είχα δει τυχαία, κοιτάξτε μέσα τι ωραίες ιστορίες έχει, όλες από το χέρι του Τόνι Στρόμπλ. Πάντα η δεύτερη ήταν από τον Τόνι Στρόμπλ, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι, μέσα σε αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Όλα τα τεύχη έχουν ή από Πολ Μάρι ή από Τόνι Στρόμπλ στο δεύτερο τους μέρος. Έτσι, όλα τα τεύχη. Οπότε είναι ένα προς ένα εξαιρετικά. Έτσι, Τόνι Στρόμπλ εδώ, μικροί εξερευνητές. Είμαι μικρούς εξερευνητές, είμαι τη Madame Mim. Έτσι, κοιτάξτε νάτι, εδώ πέρα. Κοιτάξτε γέλιο εδώ πέρα, η Madame Mim. Τόνι Στρόμπλ, ο πιο ωραίος. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γελάσεις. Ωραίες περιπέτειες και αυτές εδώ είχαν βγει και σε ελληνικά. Λοιπόν, να μην μακρηγορούμε, το βάλουμε αυτό το ωραίο πακέτο λοιπόν μέσα. Όπως είπαμε, να το. Τάκ, τάκ. Και να το στείλουμε εδώ πέρα στον κύριο διευθυντή, να το στείλει στον κύριο ο οποίος το έχει ήδη κλείσει και είναι να το αγοράσει. Να το βάλουμε μετά για να μην καθυστερούμε. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν ότι αυτά εδώ τώρα δεν υπάρχουν, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτός που θα το πάρει να τα φυλάξει, γιατί αυτά θα αποκτήσουν μεγάλη αξία. Δεν βγαίνουν τώρα. Αξία συναισθηματική, έτσι, μην τα βλέπουμε σε λεφτά, γιατί όσο και να κάνει δεν αξίζει να τα πουλήσεις, έτσι. Λοιπόν, και κακώς θα πουλάει εδώ ο κύριος Γιώργος, ο πρώην ιδιοκτήτης τους, κακώς. Λοιπόν, εν πάση περίπτωση, λοιπόν, κακώς εγώ είχα και εγώ ένα σωρό και τα έδωσα, δηλαδή άλλος, εγώ λέω για τους άλλους, τον εαυτό μου δεν τον κοιτάω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν αγαπητοί μου φίλοι, όπως είπαμε, Master of Kung Fu και χοντρούλης με κοντό κούρεμα, για να είναι εγκεκριμένος από την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Κίνα. Για να αυτοί κοιτάνε πώς να πουλήσουν στην Κίνα, μπας και δει κανένας, λες και περιμένουν οι Κινέζοι, τους Αμερικάνους, να δούνε, έτσι, τόσο τους κόβει το μυαλό τους. Και εκεί είναι που χάνει, αγαπητοί μου φίλοι, η σημερινή αμερικάνικη βιομηχανία, έτσι, του κινηματογράφου, γιατί κοιτάει πώς να ευχαριστήσει και να πουλήσει στους Ασιάτες, ας πούμε, υποτίθεται το κοινό, για να κάνει εισιτήρια, χωρίς να ξέρει ότι οι ξένοι θέλουν να δουν την ξένη κουλτούρα, να δουν την αμερικάνικη, δεν θέλουν να δουν τη δική τους, τη δική τους την ξέρουν, κύριοι της Disney εκεί πέρα. Έπρεπε να φτιάξουν τον ήρωα αυτό με τα πρότυπα όπως το έχει φτιάξει τότε η Marvel, έναν στοϊκό, ωραίον και χωρίς εφέ. Να μπορέσουν να κάνουν χωρίς εφέ μια ωραία περιπέτεια, να μιμηθούν τις παλιές περιπέτειες του Bruce Lee. Enter the Dragon, the game of, το παιχνίδι του θανάτου. The Game of Death και κάτι τέτοια. Έτσι, αυτά ήταν κλασικά εκείνη την εποχή. Ψάχτε τα, βρείτε τα, αγαπητοί φίλοι, εσείς οι νεότεροι, να ενημερωθείτε. Αυτά λοιπόν θα τα λέμε σε ένα άλλο μας βίντεο την επόμενη Κυριακή, με ό,τι άλλο ήθελε προκύψει, αν προκύψει. Έτσι, ελπίζω να μην πλήξετε.